από το όφημα, από το όλα. Σε παρακαλώ, όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Με δάκρυα στα μάτια ζητάνε τη βοήθεια του κόσμου. Έχουμε παιδιά, όλη η οικογένειά μας είναι στη Ουκρανία. Κάθε μέρα έχουμε τρόμο. Δεν ξέρουμε τι να γίνει αύριο. Ουκρανοί που κατοικούν στο Ηράκλειο πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν ήδη πρώτης ανάγκης με σκοπό να ενισχύσουν τους συμπατριώτες τους που έχουν μείνει πίσω στην αιματοβαμμένη τους πατρίδα. Πάντα βοηθούσαμε και εμείς άλλους συλλόγους. Τώρα ζητάμε εμείς την βοήθεια σας. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια από τα φαρμακεία. Ό,τι μπορείτε. Είναι από τα ρούχα, ζεστά ρούχα, κουβέρτες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως μακαρόνια, όπως ρύζια, όπως όσπρια, όπως κονσέρβες μακράς διάρκειας. Επίσης, τροφή για μωρά. Ο χώρος που συγκεντρώνονται οι προμήθειες είναι στην οδό Μποφόρ 4 στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα είδη πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν αρχικά στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Ουκρανία και στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αυτό μου έλεγε εχθές και ο αδερφός μου, επειδή εχθές που μιλήσαμε του είπα ότι από σήμερα θα μαζεύουμε, όταν του λέω πόσο βοηθάει η Ελλάδα, πάντα κλαίει. Του στέλνω και βίντεο από την εκδήλωση που κάναμε και αυτός κλαίει. Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη, τονίζουν οι Ουκρανοί της Κρήτης, οι οποίοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη συγκινητική στάση του κόσμου, τις δύσκολες ώρες που περνάνε αυτές τις μέρες.